Βελτιώνεται μέρα με τη μέρα η επιδημιολογική εικόνα τόσο στην περιοχή μας όσο και σε ολόκληρη την χώρα, σύμφωνα με τις ημερήσιες εκθέσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. ΕΟΔΗ ανακοίνωσε σήμερα σε ό,τι αφορά ολόκληρη την Ήπειρο 6 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 5 στην Περιφερειακή Ενότητα των Ιωαννίνων. 519 είναι οι νέες διαγνώσεις που καταγράφονται σε ολόκληρη την χώρα. 16 είναι οι θάνατοι που κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο, ενώ 321 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην καλή επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει συνεχώς η χώρα μας, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης η καθηγήτρια Βάνα Παπαευαγγέλου. Την εβδομάδα που μας πέρασε, μειώθηκε ο αριθμός των τεστ κατά τι αναμέρα σε δομές υγείας στις 37.000 τεστ αναμέρα. Ταυτόχρονα βλέπουμε να μειώνεται ο δείκτης θετικότητας στη χώρα μας σε όλους τους ελέγχους που διενεργούνται, τόσο σε δομές υγείας με μοριακές τεχνικές, στους ελέγχους που διενεργούνται μέσω των κινητών μονάδων υγείας του ΕΟΔΗ, αλλά και στους ελέγχους που κάνουν μόνοι τους οι πολίτες μέσω των αυτοδιαγνωστικών τεστ, των self-test. Υπολογίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα 1 στα 3 νέα κρούσματα διαγνώστηκαν μέσω του self-testing. Όλα αυτά τα στοιχεία μας δείχνουν ότι η διασπορά του ιού στην κοινότητα μειώνεται. Σημαντικά, μειώθηκε και ο αριθμός των ενεργών κρούσματων στη χώρα μας κατά σχεδόν 40%. Οι περισσότερες περιφερειακές ενότητες της χώρας πρασίνισαν, με εξαίρεση τη Δυτική Αττική, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και τη Φλόρινα, όπου ακόμα έχουμε αρκετή διασπορά του ιού. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας επανέρχεται στην κανονικότητα, με μείωση των ασθενών που νοσηλεύονται λόγω κορονοϊού στην επικράτεια σε περίπου 1.300 ασθενείς, ενώ ο μέσος όρος εισαγωγών του επταημέρου σε όλη τη χώρα μειώθηκε σε 89 ασθενείς τη μέρα. Ο αριθμός των νέων ασθενών που χρήζουν διασωλήνωσης επίσης μειώνεται καθημερινά, όπως και ο αριθμός των συνανθρώπων που χάνονται στη χώρα μας, με το μέσο όρο της τελευταίας εβδομάδας να μειώνεται στους 13 θανάτους τη μέρα. Σύμφωνα λοιπόν με το RTAF που μειώθηκε στο 0,76, οι νεότερες προβλέψεις μιλούν για μείωση των διασωληνωμένων ασθενών κάτω από τους 100 στην επικράτεια μέσα στον επόμενο μήνα. Όλη αυτή η θετική εικόνα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, αλλά και στο καλό καιρό δευτερευόντως. Τις τελευταίες εβδομάδες βλέπουμε μια σταδιακή αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης στους συμπολίτες μας 30-65 ετών, ενώ σχετικά πρόσφατα άρχισαν να εμβολιάζονται και οι νέοι μας ηλικίας κάτω των 30 ετών. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες και ανάλογα με την εξέλιξη του εμβολιαστικού προγράμματος και την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού, θα προσαρμόζονται και οι εισηγήσεις της Επιτροπής μας, έτσι ώστε όλοι μας να αποκτήσουμε μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας. Την βούληση της κυβέρνησης να συνεχίσει την δωρεάν διάθεση των self-test και το επόμενο χρονικό διάστημα πέραν του διμήνου που αρχικά είχε σχεδιαστεί, έκανε γνωστή ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοσαμάνης. Με δεδομένες όμως τις αντιδράσεις που υπήρξαν από φαρμακευτικούς συλλόγους, με ήδη τους φαρμακευτικούς συλλόγους Αττικής και Αχαΐας να έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συνεχίσουν την δωρεάν διάθεση self-test, υπήρξε συνάντηση χθες στο Υπουργείο Υγείας με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου αλλά και την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακοποθηκαρίων, όπου ζητήθηκε να συνεχιστεί η δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία της χώρας για τους επόμενους 2 με 3 μήνες. Από πλευράς των φαρμακαποθηκών υπήρξε η σύμφωνη γνώμη, ενώ εκ μέρους του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου ζητήθηκε μία πίστοση χρόνου προκειμένου να τεθεί το θέμα στα συλλογικά όργανα ώστε να ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις. Όταν ανακοινώσαμε τον περασμένο Μάρτιο την έναρξη της δράσης αυτής, η οποία ξεκίνησε αρχές Απριλίου, είχαμε προγραμματίσει τη διάρκειά της σε 2 μήνες. Η δράση αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία και για το λόγο αυτό σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε και τις επόμενους μήνες για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση και τον τουρισμό και οι νέοι 18-30 ετών, με εξαίρεση από τις ομάδες αυτές τα άτομα που είναι εμβολιασμένοι. Για το λόγο αυτό, χθες, στην αίθουσα αυτή, στο Υπουργείο Υγείας, συναντηθήκαμε με αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και την πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, κυρία Ειρήνη Μαρκάκη, και του ζητήσαμε να συνεχιστεί η διάθεση των self-test από τα φαρμακεία της χώρας για τους επόμενους 2-3 μήνες στις ομάδες καταρχάς του πληθυσμού που προανέφερα. Η εκπρόσωπος των φαρμακαποθηκαρίων συμφώνησε, ενώ ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κ. Βαλτάς, δεσμεύτηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προς έγκριση. Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των φαρμακοποιών
επιθυμεί να συνεχίσει να διαθέτει self-test προς τους συμπολίτες μας, ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην ανάγκη πρόσβασης των συμπολιτών μας σε αυτού του είδους το διαγνωστικό έλεγχο και ότι η απόφαση θα είναι θετική. Την επανεκκίνηση επιπλέον δραστηριοτήτων, όπως είναι οι κλειστοί κινηματογράφοι, τα Λούνα Πάρκ, οι παιδότοποι αλλά και οι υπηρεσίες μασάζ, ανακοίνωσε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Για θέματα του Υπουργείου Τουρισμού, η Επιτροπή που συνεδρίασε σήμερα ομόφωνα αποφάσισε τα εξής. Σε ό,τι αφορά τους γενικούς κανόνες εισόδου στη χώρα, να επιτρέπεται είσοδος με αρνητικό rapid test από τις πράσινες χώρες. Τα ανήλικα συνοδευόμενα κάτω των 12 ετών να εισέρχονται στη χώρα άνευ απέτησης τεστ πριν την αναχώρησή τους από χώρες που βρίσκονται στην πράσινη κατηγορία. Για τις χώρες που βρίσκονται σε πορτοκαλί και κόκκινη κατηγορία, τα ανήλικα συνοδευόμενα να εισέρχονται στη χώρα άνευ απέτησης τεστ κάτω των 6 ετών. Από τις υπόλοιπες τρίτες χώρες να επιτρέπεται είσοδο στη χώρα σύμφωνα με τη σήμανση της κάθε χώρας σε πράσινη, πορτοκαλί και κόκκινη. Για τις πράσινες να ισχύουν υφιστάμενοι κανόνες. Για τις δε πορτοκαλί χώρες να επιτρέπεται είσοδο σε άτομα που είναι συσσωρευτικά εμβολιασμένοι με τα αναγνωρισμένα από τη χώρα μας εμβόλια και έχουν πραγματοποιήσει τεστ PCR 72 ώρες πριν την αναχώρησή τους. Εξαιρούνται της πρόβλεψης αυτής πολίτες από χώρες οι οποίες είναι στην κόκκινη λίστα και για τις οποίες συνεχίζει να ισχύει η πρόβλεψη για καραντίνα 7 ημερών. Η ανεμβολία στις εργαζόμενοι σε τομείς του τουρισμού, ξενοδοχεία, ταξιδιωτικά γραφεία, υπηρεσίες ξεναγών, υπηρεσίες ενοικίας αυτοκίνητων, εστίαση και ούτω καθεξής να υποβάλλονται σε έλεγχο με αυτοδιαγνωστικό τεστ 2 φορές τη βδομάδα, με δαπάνη της πολιτείας για το πρώτο τεστ και με επιβάρηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης για το δεύτερο. Τώρα σε θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν αναφορικά με το λιανεμπόριο τη μείωση της αναλογίας των πελατών από 1 άτομο ανά 25 τετραγωνικά σε 1 άτομο ανά 16 τετραγωνικά από 19 Ιουνίου, με σκοπό την αποφυγή των ουρών εκτός καταστήματος, ειδικά όπου υπάρχουν περισσότερα του ενός καταστήματα και οι ουρές μπλέκονται με υποχρεωτική χρήση μάσκας εντός των καταστημάτων. Επίσης, ομόφωνα αποφάσισαν τη λειτουργία των εμποροπανηγύρεων με το πρωτόκολλο λειτουργίας των λαϊκών. Εξαιρείται ο περιορισμός της ελάχιστης απόστασης ενός μέτρου μεταξύ των πάγκων πόλης, όταν αυτή είναι μέρος συνεχούς κατασκευής, στην οποία οι πάγκοι των πολιτών διαχωρίζονται μεταξύ τους με ελαφρά χωρίσματα. Επανέναρξη λειτουργίας των πεδοτόπων σε υπαίθριο χώρο με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για όλους τους εργαζόμενους και ενηλίκους πελάτες σε όλα τα σημεία. Επίσης, αποφασίστηκε επαναλειτουργία του Λούνα Πάρκ από 19 Ιουνίου. Με τις κάτωθι όμως προϋποθέσεις, αποστάσεις τουλάχιστον 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, έτσι ώστε να υπάρχουν μεγάλοι διάδρομοι κυκλοφορίας, με υποχρεωτική χρήση μάσκας προστασίας για εργαζόμενους αλλά και πελάτες, διαθεσιμότητα αντισηπτικού στην είσοδο κάθε παιχνιδιού, μετά το πέρας κάθε κύκλου παιχνιδιού απολύμανση όλων των σημείων επαφής των παιχτών με το παιχνίδι, δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους παίχτες, απόσταση τουλάχιστον 2 μέτρων μεταξύ των κερματοφόρων ατομικών παιχνιδιών, διαγραμμίσεις για την τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρου απόστασης όπου υπάρχει ουρά αναμονής, διαρκής υπενθύμηση της τήρησης των μέτρων προστασίας υγιεινής από τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις επιχείρησης, αποφυγή συνωστισμού στα παιχνίδια με αυξημένη ζήτηση με ευθύνη του επιχειρηματία. Επίσης, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των υπηρεσιών ευεξίας από 19 Ιουνίου, δεδομένου ότι πρόκειται για δραστηριότητες υποστηρικτικές του τουρισμού και είναι απαραίτητο να ανοίξουν παράλληλα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες ευεξίας που είναι ήδη σε κανονική λειτουργία με τις κάτωθι υπηρεσίες, δηλαδή υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών, υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και αιματικών πηγών και υπηρεσίες μασάζ. Επίσης, σε θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού, τα μέλη της Επιτροπής στάχθηκαν ομόφωνα υπέρ πρώτων της λειτουργίας των κινηματογραφικών αιθουσών, κινηματογράφων 12 μήνες λειτουργίας, από 1η Ιουλίου, με το 50% της δυναμικότητάς τους, με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικό self-test και την καθολική υποχρεωτική χρήση μάσκας με παράλληλη υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου για διευκόλυνση ενδεχόμενης συχνηλάτησης, ενώ απευθύνουν και σύσταση για την εγκατάσταση φίλτρων HEPA. Δεύτερον, τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια των προβών γυρισμάτων, παραστάσεων και συναυλιών, η μουσική των εγχώρδων, ακολουθώντας το παράδειγμα των ορχιστρών των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών, να μπορούν να έχουν απόσταση μεταξύ τους 1 μέτρο, φορώντας τη μάσκα τους και χρησιμοποιώντας ο καθένας το δικό του αναλόγιο. Επίσης, σε θέματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τα μέλη της Επιτροπής στάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της δυνατότητας εκγύμνασης σε γυμναστήρια χωρίς μάσκες, μόνο για εμβολιασμένους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού.